Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να συζητούμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, τον Νίκο Παπά. Χαίρετε, κύριε Παπά. Τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Σπιτσέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στη Γαβάλα. Έχετε μπει στην τελική ευθεία για το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και διαβάζουμε πολλά. Προεδρική, ομπρέλα, ποσοστά 70-75% η προεδρική, έτσι η ομπρέλα. Υπάρχει κάτι, υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές σε αυτά ή είναι ομαδοποιήσεις που απλά συμβαίνουν σε κάθε δημοκρατικό κόμμα? Κοιτάξτε, κύριε Σπιτσέρη, εμείς έχουμε αποφασίσει συλλογικά και σωστά κατά τη γνώμη μου να πληρώνουμε το τίμημα της εσωκομματικής δημοκρατίας και της διαφάνειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα πρωταγωνιστή στην ελληνική πολιτική ζωή και είναι προφανές ότι το συνέδριό του θα συγκεντρώσει και τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν αναπτυχθεί και διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τα μείζωνα ζητήματα τα οποία απασχολούν το συνέδριό μας. Ανοιχτά αυτό συμβαίνει, το γνωρίζει ο κόσμος. Όμως αυτή η διαδικασία, αυτή η ανοιχτή δημοκρατική συμμετοχική διαδικασία είναι μεγάλο κέρδος όχι για το κόμμα το δικό μας και την παράταξή μας, είναι μεγάλο κέρδος για τη δημοκρατία. Διότι τα κόμματα είναι θεσμοί της δημοκρατίας μας. Και αν αυτά τα κόμματα δεν λειτουργούν με διαφάνεια και δημοκρατικά, η δημοκρατία μας η ίδια είναι προβληματική. Γνωρίζει ο κόσμος, γνωρίζετε κι εσείς, είστε έμπειρος στο ρεπορτάζ. Έχει αναπτυχθεί ένας διάλογος για το εάν και κατά πόσο η συλλογική μας ηγεσία θα εκλέγεται απευθείας από το σύνολο των μελών ή από το συνέδριο. Εκεί επάνω έχουν υπάρξει διαφορετικές προσεγγίσεις, όμως θα σας έλεγα ότι έχει πυροδοτηθεί ένα ενδιαφέρον και έχει καταστεί έτσι επίκεντρο ένας διάλογος ο οποίος αύξησε και τη συμμετοχή στις διαδικασίες μας. Τριπλασιάσαμε τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στις προσυνεδριακές διαδικασίες σε σχέση με το προηγούμενό μας συνέδριο και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ ισχυρό σήμα για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Μια μεγάλη πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ που τέθηκε την επομένη των εκλογών την ίδια, το ίδιο εκείνο βράδυ από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι το στοίχημα της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αξιοσημείωτη σε κάθε περίπτωση επίδοση που επιτεύχθηκε σε επίπεδο εθνικών εκλογών, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό στις ευρωεκλογές δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Πώς πάει αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και προχωρά. Έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι το οποίο πρέπει με ευθύτητα να το λέμε και δημοσίως. Ο πύχης για μας είναι ψηλά. Δεν θα ήταν δυνατόν ένα κόμμα που πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή και φιλοδοξεί να κυβερνήσει μετά τις επόμενες εκλογές να βάζει τόσο χαμηλά τον πύχη, τόσο εύκολους στόχους για τον εαυτό του σε σχέση με την οργανωτική του ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου βεβαίως να σας πω το εξής. Θέλουμε και ποσοτικά να αναπτυχθούμε, αλλά και να κάνουμε και ποιοτικά βήματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουμε να αντιστοιχίσουμε την κοινωνική μας ακτινοβολία στην οργανωμένη μας βάση, αλλά και να αποκτήσουμε, θα σας έλεγα, τη διείσδυση που οφείλει να έχει ένα κόμμα το οποίο έχει στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου και στην αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στην νεολαία. Το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μπροστά το ορόσημο των εθνικών εκλογών όποτε και αν αυτές γίνουν, με το σύστημα της απλής αναλογικής και το σύστημα των δυνητικών εταίρων σε ένα κυβερνητικό σχήμα να είναι μοιραίο ότι κυριαρχεί στο διάλογο. Ήδη ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και τίποτα άλλο, για πρώτη φορά πριν από λίγες μέρες είπε ότι σε περίπτωση που η αυτοδυναμία δεν επιτευχθεί και πρέπει να προχωρήσουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίες, θα γίνει αυτό που επιλέξει ο ελληνικός λαός, αν και εμείς επιμένουμε, όπως επισήμανε, ότι η αυτοδυναμία είναι το πιο καλό για τον τόπο. Η Νέα Δημοκρατία έχει την ευκολία ή τη δυσκολία της να βρει δυνητικούς εταίρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βρει δυνητικούς εταίρους σε ένα κυβερνητικό σχήμα? Γιατί οι διαφορές με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σημαντικές.
Ξέρετε, όταν ανοίξει η κάλπη και διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και σχηματιστεί η νέα Βουλή και αποτυπωθεί η εντολή του εκλογικού σώματος, όλα τα κόμματα έρχονται πρώτων ευθυνών τους και πρώτων δυνατοτήτων τους, οι οποίες απορρέουν από τη δύναμη που θα τους αποδώσει ο ελληνικός λαός. Εκεί λοιπόν είναι σαν να λέμε τελειώνουν τα ψέματα. Και κανένα κόμμα, ούτε το δικό μας, και θα σας έλεγα πρωτίστως το δικό μας, διότι εμείς φιλοδοξούμε και θα τα καταφέρουμε να πρωταγωνιστήσουμε και στο σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τα αμήλικτα διλήμματα τα οποία βάζει η ίδια η ζωή. Η χώρα, εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια προοδευτική διακυβέρνηση, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρέπει να γίνουν εκλογές στη χώρα και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει πολιτικές όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η διαχείριση του δημόσιου χρέους, η μεγάλη δημόσια παρέμβαση στον κλάδο της ενέργειας, ούτως ώστε να πέσουν επιτέλους οι λογαριασμοί, η αλλαγή του πτωχευτικού δικαίου, ούτως ώστε να προστατεύεται η πρώτη κατοικία και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Αυτή είναι μια κατεύθυνση η οποία θεμελιώνει την προοδευτική πολιτική. Είναι μείζωνα ζητήματα για την ελληνική κοινωνία και κανένα προοδευτικό κόμμα δεν μπορεί να αποφύγει την ερώτηση και βεβαίως την απάντηση σε αυτά. Ακούμε με ενδιαφέρον και στις θέσεις των άλλων κομμάτων, και του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25 και του Κινήματος Αλλαγής. Ακούμε το Κίνημα Αλλαγής να λέει ότι επιθυμεί να δει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Δυσκολεύομαι να πιστέψω, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε, ότι η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν είναι μείζον να τοποθετηθεί το κάθε κόμμα για το αν πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να φύγει και το τι τύπου διακυβέρνηση επιθυμεί κάθε κόμμα να δει στον τόπο αυτό. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνες σε αυτή την περίοδο είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια και η οποία πυροδοτείται από τα ζητήματα στην ενέργεια. Τι διαφορετικό έχετε να προτείνετε εσείς? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση η οποία έχει επιταθεί τα μέγιστα, είχε ξεκινήσει πρώτου πολέμου, αλλά έχει επιταθεί τα μέγιστα εξαιτίας και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι διαφορετικό προτείνετε εσείς και τι διαφορετικό στα αλήθεια μπορεί να συμβεί? Υπάρχει μία γκάμα πολιτικών που αυτή τη στιγμή προτείνεται ακόμα και από την Κομισιόν, κύριε Σπιτσέρη, και θα ήθελα να σας πω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι απαγορευτικό για προοδευτικές πολιτικές. Ίσα-ίσα που οι πολιτικές αυτές προτείνονται από την Κομισιόν, επιτρέπονται από τη Σύνοδο Κορυφής και ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να τις εφαρμόσει. Παράδειγμα, η Κομισιόν έχει προτείνει εδώ και περίπου ένα μήνα, ή μάλλον ακριβώς ένα μήνα, γιατί ξημερώνει η 8η Απριλίου, και από τις 8 Μάρτη έχει προτείνει η Κομισιόν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εμπόρων και των παραγωγών ενέργειας, τα οποία εκτιμά η Κομισιόν ότι σε επίπεδο Ευρώπης θα φτάσουν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική πολιτική, η οποία παρεμβαίνει στην πηγή, δεν επιδοτεί την εσχροκέρδεια και ανακουφίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Κομισιόν επίσης το κατάφεραν και χώρες της Ιβηρικής, η Ισπανία και η Πορτογαλία, συστήνει διατίμηση στις τιμές της ενέργειας, ρύθμιση και της χονδρικής και της λιανικής. Τίποτα τέτοιο δεν έχει στο νου του να κάνει η κυβέρνηση. Άρα δηλαδή υπάρχουν τα περιθώρια αυτά. Αυτά που λέτε είναι εφικτό να συμβούν? Δεν είναι απλώς εφικτό. Προσέξτε, είναι και συστηνόμενο πλέον από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι κάτι το οποίο πριν 6 με 9 μήνες ενδεχομένως να το συζητούσαμε ως απίθανο ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε ενώπιον μιας τέτοιας κατάστασης και με αυτή την έννοια είναι διπλό το πρόβλημα για την Ελλάδα αυτό το καιρό να έχει κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης καταρχήν είναι πρόβλημα επειδή είναι ένας ιδεολειπτικός νεοφιλελεύθερος ο οποίος εφαρμόζει πολιτικές που διαλύουν την κοινωνία και κατά τον καιρό της πανδημίας, και δεύτερον επειδή υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο επιτρέπει, θα σας έλεγα, παροτρύνει για προοδευτικές πολιτικές τις οποίες ο Έλληνας πολίτης δεν βλέπει να εφαρμόζονται, ακριβώς επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι δέσμιος και του δόγματος του ότι η ελεύθερη αγορά μπορεί ακόμα και στις μεγάλες κρίσεις
μόνη της να ρυθμίζει και να παράγει βέλτιστα για την κοινωνία αποτελέσματα, αλλά είναι και δέσμιος πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, τα οποία προφανέστατα δεν θέλει να θίξει. Κύριε Παπά, μια που αναφερθήκαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, συνέβη κάτι σήμερα στην Βουλή, το οποίο πυροδότησε δικαίως πολλές συζητήσεις, και δεν μιλώ για την ομιλία του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του κυρίου Ζελένσκι, αλλά για το γεγονός ότι εκπρόσωπος των ταγμάτων του Αζόφ μίλησε μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος στο Κοινοβούλιο, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Και το ερώτημα, κύριε Παπά, είναι ότι ο κύριος Φίλης και κάποιοι άλλοι έφυγαν. Γιατί δεν αποχώρησε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όταν είδε τον εκπρόσωπο του τάγματος του Αζόφ να μιλά στο Κοινοβούλιο? Κύριε Σπιτσέρη, θα σας πω δύο πράγματα. Καταρχήν, ο εκπρόσωπος του τάγματος του Αζόφ, αυτής της ναζιστικής οργάνωσης, η οποία μέχρι πρότινος ήταν παραστρατιωτική, μίλησε για ένα λεπτό και μετά ξανά δόθηκε ο λόγος εντός πολλών εισαγωγικών στον κύριο Ζελένσκι. Οπότε, αν είχαμε επιλέξει την αποχώρηση εκείνη τη στιγμή, θα έπρεπε μετά να ξαναμπούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα ήταν πάρα πολύ δόκιμο. Δεύτερον, και νομίζω πιο σημαντικό, εάν είχε αποχωρήσει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σύσσωμη, όλοι θα συζητούσαν για το αν έπρεπε να αποχωρήσει ή όχι. Τώρα που μείναμε εκεί και εκφράσαμε και την πολιτική μας διαμαρτυρία και διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως και ζητήσαμε τις εξηγήσεις από τον κύριο Τασούλα και ζητήσαμε και τις ευθύνες του κύριου Μητσοτάκη, όλοι συζητούν καλώς πώς και γιατί συνέβη αυτό. Άρα νομίζω ότι ψύχρεμα κοιτώντας αυτές τις στιγμές οι οποίες δυστυχώς ήταν προσβλητικές για την ελληνική δημοκρατία, για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας της Μαριούπολης, η οποία δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων με αυτούς τους ακραίους δεξιούς, νομίζω ότι θα πρέπει κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις και να πληρώσουν βαρύ πολιτικό τίμημα για αυτό το ολίσθημα, για αυτό το όνειδος, για αυτό το τεράστιο ηθικό, πολιτικό, εθνικό ατόπιμα. Και να κλείσουμε την σημερινή συνέντευξη με μια αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στη Καβάλα, το γνωρίζετε, για το ΔΥΠΑΕ, για την επιχείρηση υποβάθμισης του κόμβου της Καβάλας. Αυτό έχει εγείρει αντιδράσεις, ήδη η σχολή θετικών σπουδών έχει θέσει ζήτημα συνένωσης με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, γιατί θεωρεί ότι η ηγεσία του ΔΥΠΑΕ στόχο έχει να υποβαθμίσει τον κόμβο της Καβάλας. Τι λέει για αυτά τα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτή η αλλαγή του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Κοιτάξτε να δείτε, και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι προφανές ότι η κυβέρνηση παίρνει τον δρόμο της οπισθοδρόμησης της γενικευμένης. Από την εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων μέχρι τις πολιτικές τις οποίες κάνει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κόσμος νομίζω έχει βγάλει τα συμπερασματά του και θα πρέπει συνολικά το εκπαιδευτικό κίνημα να οργανωθεί ούτως ώστε να επέλθει η πολιτική αλλαγή η οποία θα ξαναβάλει την χώρα μας στην τροχιά της επαρκούς και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους τους Έλληνες. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σπιτσέρη. Καλό βράδυ.